Η Μονή Αγίου Γεωργίου του Χωσεφίτου, περισσότερο γνωστή ως Μονή Αγίου Γεωργίου στο Ουάντι Κέλτ ή απλά Μονή Χωσεφά. Το μοναστήρι βρίσκεται στο Ουάντι Κέλτ στην Ανατολική Δυτική Οχή. Το συγκρότημα του είναι κτισμένο σε γκρεμό, το οποίο αναδύθηκε από μια λαύρα που ιδρύθηκε το 420 και αναδιοργανώθηκε ως μοναστήρι γύρω στο 500 μετά Χριστόν, με το αρχαίο παρεκκλήσι και τους αρδευόμενους κήπους του να είναι ενεργό και να κατοικείται από Έλληνες Ορθόδοξους μοναχούς. Η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Χωσεφίτου είναι προσβάσιμη από μια πεζογέφυρα απέναντι από το Ουάντι Κέλτ, το οποίο πολλοί πιστεύουν ότι είναι η κοιλάδα της σκιάς του θανάτου του Ψαλμού 23. Η Μονή του Αγίου Γεωργίου του Χωσεφίτου ιδρύθηκε κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Ο τόπος συνδέεται με το βίο του προφήτη Ηλία και των γονέων της Παναγίας και διατηρεί τα λείψανα τριών Ανατολικών Ορθοδόξων Αγίων, καθιστώντας τον γι' αυτόν τον λόγο τόπο έντων προσκυνήματος. Υπάρχει ένα μονοπάτι πεζοπορίας διαρκείας τριών ωρών μέσα από το Ουάντι και άλλα μονοπάτια πάνω και κατά μήκος του Ουάντι. Από το πάρκινγκ είναι μια αρκετά μικρή πεζοπορία, περίπου ένα χιλιόμετρο, αλλά πολύ απότομη κατηφορίζοντας προς το μοναστήρι. Μερικές φορές, λόγω έντονης ζέστης, η πεζοπορία μπορεί να είναι πολύ δύσκολη για μερικούς ανθρώπους. Υπάρχουν νεαροί άνδρες με γαϊδούρια για την μεταφορά ανθρώπων στο μοναστήρι ή θα επιστρέψουν στο πάρκινγκ με διαπραγματεύσιμη χρέωση. Με την Μονή Χωσεφά συσχετίζεται η Μονή της Παναγίας της Χωσοβιώτισσας στην Αμοργό, όπου σύμφωνα με την παράδοση έφτασε διαθαλάσσης εικόνα της Παναγίας της Χωσοβιώτισσας την περίοδο της οικονομαχίας.